σήμερα είμαστε εδώ. Πολλά προβλήματα υπάρχουν διαχρονικά, αλλά σήμερα είμαστε εδώ αποκλειστικά για την κακή πληρωμή που έγινε στις 27 του μήνα, που άλλα περίμεναν οι άνθρωποι και άλλα βρήκαν. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της καινούργιας προγραμματικής περίοδου για τη βασική ενίσχυση έλεγε ότι θα μειωθούν οι επιδοτήσεις σε 4 χρόνια, δηλαδή από το 23 έως το 26, 20%, ενώ με την πληρωμή που έγινε οι μειώσεις ξεκίνησαν από το πρώτο έτος εφαρμογής από 20 έως 50%. Ζητάμε απαντήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από το Υπουργείο γιατί έγιναν αυτά, θα τους καταθέσουμε σε λίγο υπόμνημα και να διορθωθούν αυτά τα πράγματα, να γίνει συμπληρωματική πληρωμή, όπως επίσης και η καθάριση που θα έρθει μετά τέλος του χρόνου να είναι σωστή, να μην έχουμε τα παραθράγωδα που έχουμε τώρα. Το μήνυμα που στέλνετε ποιο είναι? Το μήνυμα που στέλνουμε είναι η κοινή αγροτική πολιτική που θα τρέξει, που τρέχει από φέτος, να έχει χαρακτηριστικά αγροτικής οικονομίας, ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα και όχι να φεύγουν τα χρήματα από κάποιες περιφέρειες όπως από εδώ, από την Κρήτη, που φανταστείτε την περασμένη προγραμματική περίοδο η Κρήτη έχανε 110 εκατομμύρια ευρώ, όχι μόνο από παραγωγούς και αυτούς που παίρνουν δικαιώματα, αλλά από όλη την τοπική οικονομία. Και αντί να διορθωθεί αυτό το πράγμα σε αυτή την προγραμματική περίοδο, διαπιστώνουμε ότι η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη, κάποιοι παραγωγοί θα χάσουν τελείως τα χρήματά τους και οι υπόλοιποι θα παίρνουν ελάχιστα. Γιατί δεν το στρατηγικό σχέδιο αυτοί που κάτσαν και το φτιάξαν, ο καθένας, όποιος είχε πιο ισχυρό δόντι, έσπρωξε τα χρήματα στην περιοχή του. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυτές οι αδικίες. Υπήρξαν συνάδελφοί σας κτηνοτρόφοι που δεν πήραν επιδότηση? Αρκετοί, όχι μόνο κτηνοτρόφοι. Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, επιδοτήσεις, ενισχύσεις, όπως λέγονται, παίρνουν όλοι όσοι κατέχουν γεωργική γη. Παίρνουν όλοι οι άνθρωποι που κατέχουν γεωργική γη. Και όλοι έχουν χάσει χρήματα. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν είναι που να μην είναι παραπονεμένος. Αν δεν γίνουν διορθώσεις, θα ζητήσετε νομικά, θα απαιτήσετε νομικά τις επιδοτήσεις σας? Ήδη έχουμε στείλει, εκτός από τη σημερινή μας διαμαρτυρία, έχουμε στείλει και εξώδικο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μας δώσει εγγράφως απαντήσεις. Αν δεν πάρουμε τις απαντήσεις που θέλουμε, αν δεν γίνει συμπληρωματική πληρωμή, σε συνεννόηση με συναδέλφους μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, θα προγραμματίσουμε νέα κινητοποίηση αυτή τη φορά στην Αθήνα. Είναι μια συμβολική κίνηση αυτή που έχει αναφορά στην κακή πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με απόφαση της κυβέρνησης. Θέλω να γίνω πολύ κατανοητός. Αυτός εδώ ο φορέας είναι εποπτευόμενος από την κυβέρνηση. Δεν είναι αυτοτελής. Το θέμα με τις επιδοτήσεις έχει ξεκινήσει, ιδιαίτερα για την περιφέρεια Κρήτης, από το 2012-13, από τη διαπραγμάτευση για την ΚΑΠ 15-22. Η Κρήτη έπαιρνε μέχρι το 2014 350 εκατομμύρια επιδοτήσεις για λάδι, σταφύλια, σταφίδα και πρόβατα. Με απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά το 2014 χάσαμε 100 εκατομμύρια η Κρήτη. Κατεβήκαμε στα 250. Με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη σήμερα τα 250 θα γίνουν 100, άντε 150 εκατομμύρια. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται διότι οι πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων θέλουν να τα έχουν καλά με τους αγρότες της Θεσσαλίας, με το βαβάκι και με αυτούς που καλλιεργούν βαβάκι και σιτηρά. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς δεν θα είναι ο δρόμος κλειστός από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη? Το μήνυμά σας ποιο είναι, κύριε? Το μήνυμα είναι ότι χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχω χαμηλές προσδοκίες, ειλικρινά. Πολύ χαμηλές προσδοκίες. Και αυτό εδώ που κάνουμε, σας λέω, συμβολικό είναι. Η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το Νοέμβρη του 2022 με το στρατηγικό σχέδιο που κατάστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε τις μειώσεις. Οι μειώσεις αυτές όμως δεν είναι μόνο φέτος. Εάν πάρετε τη βασική ενίσχυση το 2019, τα χρήματα σε σχέση με σήμερα λείπει πάνω από το 50%. Και πέρυσι υπήρχαν περικοπές
και πρόπερση και κάθε χρόνο υπάρχουν περικοπές. Πόσο ήταν η περικοπή φέτος? Η περικοπή φέτος είναι πάνω από το 30%. Εδώ είναι όλοι κτηνοτρόφοι, μπορούν να το πούνε. Μπορούν να σε δώσουν στοιχεία ο καθένας, ξεχωριστά. Μισό λεπτό. Θέλω να γίνει πλήρως κατανοητό ότι αυτό που έχει γίνει έχουμε ευθύνη και εμείς ως συνδικαλιστές κτηνοτρόφοι και γενικότερα σε επίπεδο Κρήτης το προσδιορίζω. Δυστυχώς από το 12-13 δεν υπάρχει ένας, δεν έχουμε εκπροσώπους. Δεν έχουμε, το λέω ξεκάθαρα και είμαι ο πρώτος κάνω την αυτοκριτική μου. Ιδιαίτερα οι αγρότες, οι αμπελουργοί και οι ελαιουργοί, τίποτα. Λέω συγκεκριμένα πράγματα ότι θα πρέπει και εγώ άμα την ανάληψη της καινούργιας θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, ο τοπικός πρωθυπουργός εντός εισαγωγικών πρέπει να μπει μπροστά, να φτιάξουμε μια ομάδα κρούσης, διαπραγμάτευσης, να πάμε να διεκδικήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό, εάν υπήρχε από το 12-13, δεν θα είχαμε αυτές τις μειώσεις για το κτηνοτρόφο και τον αγρότη στην Κρήτη. Εδώ συμπαραστακόμαστε σε αυτή τη δίκαιη διεκδικητική αγωνία που έχουμε εδώ για τις σφαγείς επιδοτήσεις. Είναι ενθαρρυντικό το σημείο. Έχει έρθει ένας πολύς κόσμος, πεινασμένος κόσμος, ο οποίος με βάση και την εξέλιξη της σκοπής της σφαγής των επιδοτήσεων θα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, ένα μήνυμα στέλνουμε από εδώ, ότι ο πραγματικός εχθρός σε σχέση με την κατάντια μας είναι η κοινή αγροτική πολιτική, είναι η νέα προγραμματική σύμβαση 23-27, είναι οι πολιτικές των κυβερνήσεων και τούτων και των προηγούμενων που οριοθέτησαν και έγκριναν τη σφαγή μας και με βάση τη λογική αυτή μας θέλουν να εγκαταλείψουμε τη γη μας, τα χωράφια μας και την παραγωγή μας. Είναι παραπληροφόρηση η λογική ότι ο Υπουργός θα λύσει το πρόβλημα, ότι η όποια διαχειριστική αιτία, το πρόβλημα δημιουργείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα το λύσουν τα δικαστήρια και ο Άριος Πάγος. Είναι παραπλανητική η λογική τους να σταματήσει και να ξεφουσκώσει ο αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Και εμείς από τη μεριά του Αγροτικού Σύλλογου Αστερουσίων καλούμε τον κόσμο να κλείσει τα αυτιά του σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι κυβερνητικοί και καθορίζουν και κάνουν πολιτική στήριξη στην κυβέρνηση, να προσανατολιστούν στον καλό προσανατολισμένο αγώνα που μόνο με διεκδικήσεις και αγροτικούς συλλόγους μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.